Το νομοσχέδιο αυτό όντως συνιστά τομή στα εκπαιδευτικά πράγματα. Όχι όμως προοδευτική τομή. Είναι άκρος αντιδραστική και οπισθοδρομική. Είναι το τέταρτο κατά σειρά νομοσχέδιο που φέρνει αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, ο προκάτοχος της, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο φέρνοντας και αυτός νομοσχέδια μέσα στο Πάσχα, το καλοκαίρι. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας πατάει σε αυτά ακριβώς τα νομοθετήματα λέει του ΣΥΡΙΖΑ, και βρίσκει την ευκαιρία μέσα στην πανδημία να περάσει όλες τις επιθυμίες των καπιταλιστών και δεν βάζει φρένο με τίποτα. Το παρόν νομοσχέδιο υπαγορεύεται από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ΟΣΑ, ο οποίος από το 1995 έβαζε το ζήτημα της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης. Και από κοντά βέβαια ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να μας υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να υπηρετήσουν τον ανταγωνισμό, τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Αυτά δηλαδή που αναμασούν μέρα νύχτα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αναρωτιέται κανείς, μα γιατί όλη αυτή η αγωνία για το μέλλον της εκπαίδευσης? Γιατί τόσο ενδιαφέρον από τους βιομήχανους, από τον ΟΣΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις κυβερνήσεις? Μα γιατί η γνώση, τα επιστημονικά επιτεύγματα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μια σημαντική παραγωγική δύναμη, την οποία πρέπει να την ελέγξουν, πρέπει να την λαιλατίσουν και να τη θέσουν στην υπηρεσία των δικών τους συμφερόντων, της κερδοφορίας τους. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό για το σχολείο, για τους μαθητές, για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες? Σημαίνει την πιο άμεση προσαρμογή του σχολείου, των σημερινών μαθητών και μελλοντικών εργαζόμενων στις απαιτήσεις της εργασιακής ζούγκλας, της εργασιακής ανασφάλειας, την εκπεριτροπή σε εργασία, τον μισθό των 400 ευρώ, τη συνεχόμενη εναλλαγή εργασία, τη δεκάωρη εργασία. Δηλαδή, προετοιμάζουν το νέο για συνεχή αναζήτηση προσόντων, πιστοποιήσεων, ακριβοπληρωμένων σεμιναρίων για να παραμένει σε μια εργασία ή να αναζητά δουλειά με πιο πολλές πιθανότητες, είτε από τον συμμαθητή τους, τον φίλο τους, ακόμα και από τον ίδιο τους τον αδελφό. Το αφήγημα που χρόνια τώρα δουλεύουν όλοι είναι ότι επιτέλους το σχολείο φεύγει από τον εναγκαλισμό του κράτους, το οποίο τροποντινά εξασφάλιζε ενιαία δομή, λειτουργία, ενιαίο πρόγραμμα, χρηματοδότηση, όσο μπορούσε να τα εξασφαλίζει αυτά, όσο ήθελε μάλλον να τα εξασφαλίσει, και αποκτά την ελευθερία του. Τη λεγόμενη δηλαδή αυτονομία της σχολικής μονάδας. Αυτό που επιδιώκουν δηλαδή διακαώς είναι η αλλίωση του πυρήνα της εκπαίδευσης, δηλαδή τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά, τι και πώς διδάσκει ο εκπαιδευτικός, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο της διαφοροποίησης των σχολείων με ταξικό πρόσημο. Και με τη βούλα δηλαδή οι ανισότητες στο σχολείο. Διαμορφώνονται συνθήκες για τα σχολεία πολλών ταχυτήτων με βάση το κοινωνικό μορφωτικό υπόβαθρο των μαθητών. Η αυτονομία του σχολείου περνάει από τα άρθρα που αφορούν τη δίθεν ελευθερία επιλογής σχολικού βιβλίου, των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης μαθητών, της επιλογής διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης από αξιοποίηση σχολικού κτηρίου. Βέβαια, αυτά από μόνα τους χωράνε μια ολόκληρη συζήτηση. Είπε πάρα πολλά ο εισηγητής μας, ειδικά για το θέμα της ελευθερίας επιλογής του σχολικού βιβλίου. Η διαφοροποίηση των σχολείων σε καλά και κακά σχολεία θα καθορίζεται με βάση τα έσοδα που πλέον θα καλείται να εξασφαλίζει το ίδιο το σχολείο, ενώ γίνεται πράξη το σχολείο των χορηγών που θα κομίζουν πόρους και αξιώσεις.
Ξεκάθαρα λοιπόν το νομοσχέδιο λέει ότι τα σχολεία ή θα προσπαθούν να επιβιώνουν με τα ψίχουλα της κρατικής χρηματοδότησης ή με ευθύνη των διευθυντών που πλέον γίνονται μάνατζερ θα αξιοποιούν επιχειρηματικά τις εγκαταστάσεις τους για να εξασφαλίζουν επιπλέον πόρους μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών όπως αναφέρει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν την ονομάζει αυτή την τομή στην εκπαίδευση αυτονομία της σχολικής μονάδας. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπεραμείνεται του αποκεντρωμένου σχολείου, της αποκέντρωσης του σχολείου, κάνοντας κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτό δεν επιτυγχάνεται με το υπάρχον νομοσχέδιο. Μιλάει για την ανάγκη ενός σχολείου δημοκρατικότερο, αυτόνομο κτλ. Κτλ. Καμία διαφορά ανάμεσα στο αυτόνομο και στο αποκεντρωμένο σχολείο, καμία, απολύτως καμία διαφορά. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η σύμπλευση των δύο κομμάτων στην αυτονομία της σχολικής μονάδας, που όχι μόνο δεν βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να κάνουν καλύτερα το μάθημά τους, αλλά δεσμεύει ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής λειτουργίας στις υπάρχουσες κοινωνικές και μορφωτικές δυνατότητες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τα σχολεία των πολλών ταχυτήτων. Δεν πρόκειται λοιπόν για μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά για μεγαλύτερη εξάρτηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καλείται να λειτουργήσει ο εκπαιδευτικός, με την αξιολόγηση φυσικά να έρχεται ως μηχανισμός ασφιχτικού ελέγχου της προσαρμογής του στο μοντέλο σχολείο που θέλετε να οικοδομήσετε. Το αυτόνομο ή το αποκεντρωμένο σχολείο δεν είναι αθώες και ουδέτερες έννοιες. Είτε αυτόνομο είτε αποκεντρωμένο το σχολείο την ίδια δουλειά ακριβώς θα κάνουν. Διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών, ταξικός διαχωρισμός της μόρφωσης σημαίνει ανταγωνιστικό σχολείο ανάλογα με την περιοχή, με τη φοροδοτική ικανότητα των γονιών, των δημοτών ενός δήμου. Το καλό σχολείο είναι σε άμεση συνάρτηση με την καλή τσέπη των γονιών. Ναι, αυτών των γονιών που αρνηθήκατε να συμμετάσχουν κατά την ακρόαση των φορέων. Γιατί ακριβώς είναι αυτοί με τις αγωνίες τους που θα κληθούν να πληρώσουν την ύφη για το δικό τους μέλλον, για το μέλλον μάλλον των δικών τους παιδιών. Όταν λοιπόν ακούγεται από τα κόμματά σας αυτή κατά τα άλλα έβυχη φράση και από την αυτοδιοίκηση, από τους αυτοδιοικητικούς τα ακούς πολύ συχνά, σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία, δεν εννοείται τίποτε άλλο από την ανταποδοτική λειτουργία του σχολείου. Δηλαδή ακόμα και τα ελάχιστα που δίνουν οι δήμοι για τα σχολεία να μπορούν να τα εισπράττουν στο πολλαπλάσιο. Αυτό εσείς το βαφτίζετε αυτονομία. Δηλαδή προσαρμογή και του περιεχομένου και του χαρακτήρα της εκπαίδευσης στις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή εκμετάλλευση των υποδομών παράλληλα των σχολικών κτηρίων από ιδιώτες και επιχειρηματίες για να μπορέσει το κάθε σχολείο να βγάλει τα έξοδά του. Άλλωστε η έως τώρα πείρα δείχνει ότι μια σειρά αρμοδιότητες που έχουν αποκεντρωθεί, αυτονομηθεί από την ευθύνη της κυβέρνησης και μεταφέρονται προς τα κάτω, είναι αυτές με πολύ οξυμένα προβλήματα, όπως είναι η σχολική στέγη, η προσχολική αγωγή, η καθαριότητα, η θέρμανση και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόσθετα χαράτσια με λειψές έως ανύπαρκτες υπηρεσίες και προσωπικό. Γι' αυτό άλλωστε και χρόνια τώρα όλοι σας προπαγανδίζετε η παραπέρα απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδότησης, της στελέχωσης, της επιμόρφωσης. Γι' αυτό επανέρχεται το πρότυπο των διευθυντών μάνατζερ που τους λύνει τα χέρια για να αναζητούν χρηματοδοτήσεις και χορηγούς. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας διαβεβαιώνει ότι η κρατική χρηματοδότηση στις σχολικές μονάδες θα συνεχίσει κανονικά. Τότε γιατί όλη αυτή η πρεμούρα στο νομοσχέδιο για αναζήτηση χορηγών και χρηματοδοτήσεων? Απλά γιατί η σημερινή... Ολοκληρώστε. Ναι, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε.
απλά γιατί αυτή η σημερινή πενιχρή χρηματοδότηση δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν. Γιατί ήδη και σήμερα το σχολείο κοιτάει προς τις τσέπες των γονέων για να καλύψει μια σειρά ζητήματα και αυτό φυσικά θα ενταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Οι χορηγοί και οι χρηματοδότες θα συνδεθούν και με το περιεχόμενο του σχολείου, με τα επιπλέον εκπαιδευτικά προγράμματα που ενθαρρύνεται το κάθε σχολείο να εκπονεί. Με άλλα λόγια, όσο αναπαράγεται και διωγγώνεται η διαφοροποίηση, τόσο πάβει το για όλους. Όσο προχωράει η αυτονομία, τόσο αυξάνονται οι ταξικοί φραγμοί, τόσο πλήττονται τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Το ΚΚΕ δεν υπερασπίζεται προφανώς το σημερινό σχολείο. Εκείνοι που το έφτιαξαν θέλουν να το αναμορφώσουν οι ίδιοι πάλι πάνω στα ίδια σαθρά θεμέλια του σημερινού σχολείου. Παιδεία λοιπόν που ξεσκαρτάρει μαθητές, όπως η σφαγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ποτέ δεν μπορεί να είναι ποιοτική, αναβαθμισμένη και σύγχρονη, θα είναι πάντα αναχρονιστική. Παιδεία που θεωρεί τη μόρφωση ευκαιρία που μπορεί να σου τύχει, μπορεί και όχι, δεν μπορεί ποτέ να προωθεί την ισότητα, είναι πάντα οπισθοδρομική και άδικη. Το δίλημα λοιπόν είναι σχολεία των λίγων και εκλεκτών, αυτό που ζούμε χρόνια τώρα, ή παιδεία για όλους που είναι το πραγματικά σύγχρονο. Την απάντηση θα την πάρετε φυσικά αύριο στις 7 το βράδυ στα Προπύλαια. Τα χιλιάδες παιδιά που τους κόψατε τα φτερά και τα όνειρα θα πάρουν τη δική τους εκδίκηση.